Λοιπόν, θα σας μιλήσω για το DBS. Έχω προσπαθήσει να κάνω μια διάλεξη, ένα speech που θα είναι κατανοητό και από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ξανακούσει ποτέ για την επέμβαση αυτή. Θα συζητήσω λίγο τις διαταραχές που αφορά η επέμβαση. Θα περιγράψω πάρα πολύ γρήγορα τη χειρουργική διαδικασία. Θα δούμε λίγο τον αλγόριθμο του DBS και θα εστιαστώ πιο πολύ στο ρόλο του νευροψυχολόγου. Η εντοβάθη ηλεκτρική διαγύρωση του εγκεφάλου έχει να κάνει με μια επεμβατική νευροχειρουργική μέθοδο. Σκοπός της μεθόδου είναι η εμφύτευση των ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο με σκοπό τη χρόνια διαγύρωσή τους. Εμφυτεύουμε δηλαδή τα ηλεκτρόδια με τη βοήθεια στερεοτακτικών απεικονιστικών τεχνικών σε συγκεκριμένες περιοχές στόχους. Σκοπός της επέμβασης είναι η συμπτωματική θεραπεία των κινητικών και όχι μόνο διαταραχών. Θα συζητήσω σε λίγο για ποιες διαταραχές αφορά. Θα δώσω λίγο έμφαση σε ποιες περιοχές είναι οι στόχοι κατάλληλοι ώστε να έχουμε αποτελέσματα από την επέμβαση αυτή. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το DBS αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να αναστείλει τη μη φυσιολογική δραστηριότητα που δημιουργείται από διαταραχές επηρεάζοντας κυρίως τα κινητικά συμπτώματα, δηλαδή κυρίως σε περιοχές που έχουν να κάνουν με τα βασικά γάγκλια. Θα εστιαστώ πιο πολύ στο ρόλο του ψυχολόγου, γιατί δυστυχώς δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι οι υποψήφοι για την επέμβαση αυτή. Το θέμα εδώ είναι ότι χρειαζόμαστε μια κατάλληλη νευροψυχολογική αξιολόγηση για να δούμε αν ο ασθενής είναι κατάλληλος για την επέμβαση και κυρίως μαζί με την υπόλοιπη ομάδα μια συνεργασία για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να στοχεύσουμε συγκεκριμένες περιοχές και ποια είναι πιο αποτελεσματική για κάθε διαταραχή. Μετά την επέμβαση, ο σκοπός είναι να προγραμματιστεί ο διαγέρτης, η μπαταρία δηλαδή, η οποία θα μας δίνει την χρόνια διαγέρση του εγκεφάλου. Και βέβαια θα δούμε λίγο και την συνεργασία όλης της επιστημονικής ομάδας. Για να σας πω λίγο για το DBS, θα ήθελα έτσι πρώτα και πάρα πολύ γρήγορα να σας δώσω δύο ιστορικά στοιχεία. Η χρόνια διαγύρωση του εγκεφάλου έχει ξεκινήσει τυχαία από βλάβες ιστών. Ήδη βλέπετε από το 1874, το 1873-74-54, ο Penfield, ο οποίος έκανε επίσης τους ερεθισμούς των ασθενών με επιληψία, έχουμε τα πρώτα έτσι αποτελέσματα σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να ερεθίσουν τον εγκέφαλο ασθενών από διάφορα προβλήματα. Επίσης, με την εισαγωγή της Λεβοντόπα, του φαρμάκου για τα συμπτώματα του Πάρκινσον, το 1968, αρχίζει λίγο και παραμερίζεται η τεχνική. Οπότε, κάποια στιγμή αργότερα, 77, 87, 93, αρχίζει λοιπόν πάλι και αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον. Το 1992, η ομάδα του Professor Harris, ο Harris είναι ο νευροχειρουργός στην Αγγλία, στην επέμβαση του DPS, ήταν και καθηγητής μου, αρχίζουν λοιπόν να κάνουν πάλι επεμβάσεις με στόχευση στην οχρά σφαίρα του εγκεφάλου και αναζωπυρώνεται ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον. Όπως και να έχει, ξέρουμε από τα δεδομένα ότι μέχρι το 2015, 120.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ασθενείς έχουν λάβει το DBS. Για ποιες διαταραχές, σε ποιες διαταραχές απευθύνεται? Κυρίως έχει πάρει το approval εδώ και πολλά χρόνια για την νόσο του Πάρκινσον, για την μείζωνα κατάθλιψη, την επιληψία, την ιδιοψυχανακαστική διαταραχή, τη δυστονία. Στην νόσο του Αλσχάιμερ, θα σας δώσω κάποια δεδομένα στο τέλος, έχουν να κάνουν έτσι, πολύ λίγο με ερευνητικά δεδομένα που έχουμε, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα ικανά για να μας δώσουν σαφή έτσι, έγκριση. Θα σας αναφέρω λίγο πολύ σύντομα τη διαδικασία. Δεν μπορώ να προχωρήσω στην αξιολόγηση από τον νευροψυχολόγο, αν δεν σας πω λίγο πώς γίνεται, για να καταλάβετε γιατί είδους επεμβατική τεχνική συζητάμε. Αυτό που θα πρέπει να γίνει πρώτο είναι καταρχήν η καταλληλότητα του ασθενούς σαν υποψήφιο. Αυτό λοιπόν θα το συζητήσω σε λίγο, γιατί αφορά εμάς τους νευροψυχολόγους. Στο κομμάτι του χειρουργείου, όταν ο ασθενής μας λοιπόν έρθει το πρωί, το πρώτο που γίνεται είναι μια μαγνητική τομογραφία, ώστε να αρχίσουμε να χαρτογραφούμε τον εγκέφαλό του. Έπειτα τοποθετείτε αυτό που βλέπετε στην πρώτη εικόνα πάνω, είναι η στερεοτακτική στεφάνη, το πλαίσιο δηλαδή, με κρανιονάτρηση, με βίδες δηλαδή, οι οποίες ακουμπούν στο κρανίο του και το σταθεροποιούν για να μπορούμε να έχουμε σταθερότητα του εγκεφάλου του ασθενούς για να στοχεύσουμε. Έπειτα διενεργείται μία αξονική, η οποία συνδυαστικά με τη μαγνητική θα μας δημιουργήσει έτσι ένα πολύ ωραίο άτλαντα του εγκεφάλου του ασθενούς για να ξέρουμε ακριβώς τις παραμέτρους για να στοχεύσουμε.
Σε όλη τη διαδικασία θα πρέπει να σας πω ότι ο ασθενής μας είναι ξύπνιος και αυτό είναι μεγάλο advantage, είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί μπορούμε να προβλέψουμε με αυτόν τον τρόπο πιθανές παρενέργειες και ξέρετε, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδους αυτής είναι και κατά τη διάρκεια της στόχευσης του χειρουργείου είναι η αναστρεψιμότητα. Οπότε το χρησιμοποιούμε έντονα. Επίσης, λοιπόν, έχουμε την εφύτευση των ηλεκτροδίων σε συγκεκριμένες περιοχές του όγκους αργότερα. Έπειτα γίνεται η δοκιμή για να δούμε αν οι παραμέτρους και τα σημεία που στοχεύσαμε είναι ικανοποιητικά. Ο ασθενής, λοιπόν, έπειτα λαμβάνει γενική αναισθησία. Ξεκινάει η διαδικασία όπου θα πρέπει τώρα τα ηλεκτρόδια, τα οποία ενώνονται με καλώδια, να μπουν και αυτά μέσα στο σημείο, περνάνε γύρω πίσω από το σημείο του αυτιού, κατέρχονται στην υποκλίδια περιοχή και μπαίνουν εδώ στο στήθος που συνδέονται με ένα νευροδιαγέρτη, την μπαταρία δηλαδή. Είναι αυτή η οποία θα μας δίνει τις συχνότητες συνεχώς έτσι, για χρόνια, για καιρό. Στο τέλος, λοιπόν, ο νευρολόγος είναι αυτός ο οποίος θα χρειαστεί να τοποθετήσει, να προγραμματίσει τις συχνότητες στο διαγέρτη για να βρούμε τις κατάλληλες συχνότητες που θα ωφελούν τον ασθενή. Η διαδικασία τελειώνει, λοιπόν, με μια αξονική για να δούμε ότι όλα είναι καλά και όπως τα έχουμε στοχεύσει. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς που πρέπει να συνεργαστούν. Έχουμε τον νευροχειρουργό, φυσικά, ο οποίος θα διενεργήσει τη χειρουργική επέμβαση. Έχουμε τον νευρολόγο, πολύ σημαντικό και για την κλινική διάγνωση, αλλά και για το κομμάτι της βοήθειας και στη διάρκεια και μετά για τους παραμέτρους και την όλη κλινική παρακολούθηση του ασθενούς. Έχουμε τον νευροψυχολόγο, ο οποίος κάνει την αξιολόγηση πριν από την επέμβαση. Ίσως κατά τη διάρκεια, θα σας εξηγήσω ότι έχουμε και περιπτώσεις που μπορεί ο νευροψυχολόγος να χρειαστεί να είναι και μέσα στη διάρκεια της επέμβασης, αλλά και μετά φυσικά για μια έτσι, μεταγχειρητική αξιολόγηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, πολύ σημαντικό στο κομμάτι της συνεργασίας είναι το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι ειδικοί μαζί θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν φυσικά την καταλληλότητα του ασθενούς και μετά θα δουν ποιες περιοχές για το συγκεκριμένο ασθενή μπορούν να είναι κατάλληλες για να γίνει η στόχευση. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να έχουμε δύο ασθενείς οι οποίοι και οι δύο να υποφέρουν από την νόσο του Πάρκινσον, όμως να ξέρουμε ότι θα ωφεληθούν από τη στόχευση των ηλεκτροδίων σε διαφορετικές περιοχές. Θέλω να δείτε λίγο το αριστερά, την αριστερή περίπτωση του ασθενούς όπου έχει την νόσο του Πάρκινσον, αλλά επίσης υποφέρει από MCI, δηλαδή μια ήπια νευρογνωστική διαταραχή, και βλέπουμε ότι έχει κάποιες σοβαρές δυσκινησίες από τη λεβοντόπα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στις περιπτώσεις των ασθενών αυτών, αυτό το οποίο, η περιοχή η οποία φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική στη στόχευση είναι η οχρά σφαίρα. Σκεφτείτε ότι έχουμε δίπλα έναν άλλον ασθενή, ο οποίος έχει ακριβώς την ίδια νόσο, την νόσο του Πάρκινσον, αλλά φαίνεται να έχει διαφορετικά συμπτώματα. Ας πούμε, στην προκειμένη φαίνεται ότι έχουμε έναν ασθενή όπου η νόησή του είναι άθικτη, δεν έχω γνωστική δυσλειτουργία, που είναι πολύ καλό, αλλά φαίνεται ότι ο ασθενής αυτός έχει σοβαρά side effects από τη λεβοντόπα, η οποία πρέπει να είναι και αυξημένη. Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι σε αυτόν τον ασθενή η κατάλληλη στόχευση θα ήταν στον υποθαλαμικό πυρήνα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τη διαφορετικότητα και την εξειδίκευση που έχουμε ακόμη και για την ίδια διαταραχή σε διαφορετικούς ασθενείς. Πώς λειτουργεί το DBS? Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι το DBS αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να αποκαταστήσει την φυσιολογική ρυθμική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Ξέρουμε ότι ο σκοπός είναι η χρόνια διαγέρση των περιοχών και συγκεκριμένα ξέρουμε ότι σε διαταραχές, όπως είναι παραδείγματος χάρη το Parkinson. Θα καταφέρω. Λοιπόν, όπως είναι το Πάρκινσον, ξέρουμε ότι υπάρχει η δυσλειτουργία, αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι στα βασικά γάγγλια. Στα βασικά γάγγλια και ειδικότερα, θα σας το εξηγήσω λίγο σε λίγο για να έχουμε μια ιδέα, έχει να κάνει με μια υπερβολική έτσι, ύπαρξη, μια υπερβολική δραστηριότητα της συχνότητας Β. Άρα, λοιπόν, σε συγκεκριμένες περιοχές έχουμε διαφορετικά συμπτώματα, διαφορετικούς ασθενείς, διαφορετικές νόσους. Οπότε θα δείτε πολλές φορές τώρα μέσα στην ομιλία μου να σας φέρνω παραδείγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετική η περίπτωση ενός ασθενούς με κατάθλιψη, άλλη στόχευση, άλλα συμπτώματα, άλλα αποτελέσματα με έναν ασθενή με Πάρκινσον. Γενικά, καταλαβαίνετε ότι όπως σε κάθε επέμβαση, όπως σε κάθε θεραπευτική τεχνική, υπάρχουν side effects, υπάρχουν πιθανότητες να έχουμε παρενέργειες. Από τις mild, τις πιο ήπιες, μέχρι τις πιο σοβαρές, μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα εδώ. Μπορούμε να δούμε κάποιο πρόβλημα στις γνωστικές ικανότητες του ασθενούς, ή μπορούμε να δούμε πολύ σπάνια αυτοκτονικό ιδεασμό, ή κάποιες αλλαγές στην προσωπικότητα, ή μεταγχειρητικές παρενέργειες από την ίδια τη διαδικασία. Κάποια μόλυνση στο σημείο δηλαδή που έχουμε ανοίξει τον εγκέφαλο. Ή κάποιο είδημα, κάποια αιμορραγία, πάρα πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι συμβαίνουν όλα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτά καταγράφονται σαν
πιθανές παρενέργειες. Θέλω να δείτε ότι ακόμα και στον ίδιο πυρήνα είναι, ευχαριστώ τον κύριο Βελέτζα, τον διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του Ιασού, που μου έδωσε έτσι κανένα δύο slide πολύ ενδιαφέροντα. Θέλω να δείτε ότι είναι μια έτσι προσομοίωση του υποθαλαμικού πυρήνα. Ο υποθαλαμικός πυρήνας, ενώ αφορά συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες διαταραχές και παθήσεις, συμπτώματα, θέλω να δείτε ότι διαφορετικά σημεία του φαίνεται να είναι αποτελεσματικά σε διαφορετικές διαταραχές. Συνήθως τα ανώτερα κομμάτια του, βλέπετε το κίτρινο, είναι κατάλληλα για στόχευση σε διαταραχές δυστονικές. Τα πιο πλάγια που βλέπετε, τα πράσινα, είναι μια πολύ καλή περιοχή για ασθενείς με Πάρκινσον, ενώ τα λίγο κατώτερα πλάγια, βέβαια, είναι για ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Θέλω να δείτε μια πολύ καλή εικόνα αυτή για το πώς λειτουργούν τα βασικά γάγκλια και ποιο είναι το abnormal και τι προσπαθεί να κάνει το DBS εδώ. Η νόσος του Πάρκινσον, αυτό που δημιουργεί και μάλιστα μάλλον δημιουργείται από την υπερβολική δραστηριότητα της συχνότητας β, ξεκινάει από την οχρά σφαίρα, τον υποθαλαμικό πυρήνα που βλέπετε κάτω, άρα δημιουργεί ένα ολόκληρο πρόβλημα μετά και μια abnormal δυσλειτουργία στο θάλαμο και αντίστοιχα μια μη φυσιολογική λειτουργία του φλοίου. Αυτό που κάνει λοιπόν το DBS είναι, δίνοντας συχνότητες γ, να περιορίζει λιγάκι αυτή την τόσο υψηλή δραστηριότητα των συχνοτήτων β, αποκαθιστώντας την όλη έτσι φυσιολογική δραστηριότητα στο φλοιό και στα βασικά γάγκλια και σε όλες τις περιοχές που θέλουμε. Εστιάζοντας λίγο παραπάνω στην νευροψυχολογική αξιολόγηση, θα δείτε ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι πάρα πολύ σε σχέση με όλα τα άλλα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, θα δούμε λίγο και τον νευροψυχολόγο και στην επιλογή των περιοχών και στην διαχειριστική παρακολούθηση του ασθενούς μες στο χειρουργείο και στη μετέπειτα, έτσι, στο μετέπειτα προγραμματισμό του διαγέρτη και στην αξιολόγηση. Πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο υποψήφιο? Έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία. Πάλι θα χρειαστεί, για να μπορέσω να σας το περιγράψω, να φέρω παράδειγμα μια διαταραχή. Συνήθως οι περισσότεροι ασθενείς που έχουμε αριθμητικά είναι ασθενείς με Πάρκινσον, οι οποίοι τελικά χειρουργούνται στο τέλος. Περνάνε δηλαδή την καταλληλότητα. Έχουμε λοιπόν έναν ασθενή ο οποίος πάσχει από Πάρκινσον. Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια, τι μας λένε τα πρωτόκολλα? Σίγουρα θα πρέπει ο ασθενής αυτός να πάσχει από τα συμπτώματα αυτά 5 χρόνια τουλάχιστον. Θα πρέπει να είναι μικρότερος από 75 ετών. Συνήθως η μεγαλύτερη ηλικία δεν είναι απαγορευτικό, αλλά η μεγαλύτερη ηλικία σχετίζεται με λιγότερο έτσι καλά αποτελέσματα. Επίσης, να έχουμε μία επαρκή ρύθμιση με λεβοντόπα. Δεν μιλάμε για φαρμακοανθεκτικότητα, μιλάμε πλέον για μία επαρκή έτσι 100% ρύθμιση των συμπτωμάτων του. Επίσης, το πολύ σημαντικό που θα μείνω λίγο εδώ είναι να μην έχουμε γνωστικές διαταραχές. Διαταραχές βέβαια που κυμαίνονται από μέτρες προς σοβαρές. Μια ήπια γνωστική διαταραχή μας επιτρέπει να θεωρήσουμε τον ασθενή κατάλληλο υποψήφιο και φυσικά το L-DOPA test που βλέπετε στο τέλος για μας είναι πολύ σημαντικό και συγκεκριμένα αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται. Ο νευροψυχολόγος να εξετάζει τον ασθενή σε medication on που λέμε, δηλαδή κατά τη διάρκεια του L-DOPA test, αυτό κάνουμε και εμείς. Και πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας ασθενής είναι κατάλληλος με το L-DOPA? Θέλουμε 30% βελτίωση στα συμπτώματά του. Οπότε σας πάω λίγο εδώ γρήγορα να σας εξηγήσω τι είναι αυτό και τι πρόκειται. Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία πρέπει να συμβεί πριν ο νευροψυχολόγος, θεωρούμε τουλάχιστον εμείς ότι αυτό είναι το καλύτερο, έτσι και από την εμπειρία μας, πριν ο νευροψυχολόγος αναλάβει τον ασθενή, την νευροψυχολογική του αξιολόγηση. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι όταν έρχεται ο ασθενής στην κλινική το πρωί, δεν έχει πάρει για 24 ώρες τα φάρμακά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί τα συμπτώματα έχουν γίνει πάρα πολύ άσχημα. Αξιολογείται λοιπόν με την κλίμακα των κινητικών συμπτωμάτων του Parkinson, τη UPDRS, αξιολογούνται τα κινητικά του συμπτώματα. Έπειτα λοιπόν ο ασθενής παίρνει την κανονική δόση του φαρμάκου του επί 2, αυτή που θα έπαιρνε το πρωί, δηλαδή διπλή. Περιμένουμε λοιπόν λίγο για το να ενεργήσει το φάρμακο και μετά, συνήθως από 45 λεπτά, περίπου τόσο, ξαναξιολογείται ο ασθενής πάλι με την ίδια κλίμακα του UPDRS και περιμένουμε να δούμε ένα 30% βελτίωση στα συμπτώματά του, τα κινητικά. Εκεί λοιπόν είναι η στιγμή που ο νευροψυχολόγος, εγώ δηλαδή, στην προκειμένη αναλαμβάνω τον ασθενή, ο ασθενής μας είναι σε medication on, δηλαδή η λεβοντόπα έχει δράσει, έχει αρχίσει και δρά. Συγκεκριμένα πρέπει να τον προλάβουμε και πριν φύγει, πριν αρχίσει να χάνεται το effect της. Εντάξει, έχουμε κάποιες ώρες μπροστά, αναλόγως. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικός ο νευροψυχολόγος? Είναι πολύ σημαντική η εξέταση και η επιλογή της καταλληλότητας του ασθενούς. Θέλω να σας δείξω ένα παράδειγμα στην επιληψία που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πολλές φορές, όταν έχουμε μια φαρμακοανθεκτική επιληψία, μία από τους τρόπους έτσι θεραπείας είναι το να χειρουργικά να αφαιρέσουμε την επιληπτική αιστεία. Θέλω να σας πω ότι εδώ, για να καταλάβουμε το πόσο σημαντική είναι η νευροψυχολογική αξιολόγηση, το 2009 είχαμε μία ασθενή όπου η νευροπικότητα
απεικόνηση μας έδειχνε ότι η αιστεία βρισκόταν κροταφικά, η αιστεία των επιληπτικών κρίσεων της. Ο νευροψυχολογικός έλεγχος από εμένα έδειχνε ότι η αιστεία της μάλλον ήταν μετωπιαία. Ο νευροχειρουργός, λοιπόν, οι νευροχειρουργοί αποφάσισαν λοιπόν, να το τσεκάρουν αυτό. Βλέποντας λοιπόν μέσα στο χειρουργείο, πραγματικά φάνηκε ότι η επιληπτική αιστεία ερχόταν μετωπιαία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία το να υπάρχει αυτή η αξιολόγηση και το τι προσφέρει. Γιατί λοιπόν πρέπει ο νευροψυχολόγος να εξετάζει τον ασθενή στην περίπτωση αυτή? Χρειαζόμαστε λοιπόν σίγουρα την επιλογή της καταλληλότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θέλουμε ο ασθενής μας να έχει γνωστικές διαταραχές. Η πιαγνωστική εξασθένιση είναι ανοιχτή, αλλά μέτρια προσοβαρή όχι. Επίσης, χρειαζόμαστε μία baseline αξιολόγηση. Πώς ήταν ο ασθενής μας πριν από την επέμβαση? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά θα το συγκρίνουμε με την αξιολόγηση μετά, μεταγχειρητικά. Και επίσης, είναι πολύ σημαντικό ο νευροψυχολόγος να κρίνει αν ο ασθενής μας είναι ικανός να διαχειριστεί και συμπεριφορικά και ψυχολογικά και συναισθηματικά όλο το άγχος που μπορεί να προκύψει από την επέμβαση και φυσικά έτσι και τη συνεργασία που θα πρέπει να έχει και μέσα στο χειρουργείο, πολύ σημαντική, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας του. Επίσης, εδώ πολύ σημαντικό για μας είναι όχι να κάνουμε ένα απλό screening. Εννοείται, δεν μιλάμε για τέτοιου είδους νευροψυχολογική αξιολόγηση, ενώ κάτι επιφανειακό ή κάτι γενικό. Πρέπει να πάμε λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι αυτό και να δούμε έτσι πιο συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες. Επίσης, να σας πω ότι ακόμα οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι paper και pencil. Έχουμε computerized τεχνικές στην αξιολόγηση, αλλά δεν φαίνεται να έχουν κάποιο advantage στην χρησιμότητά τους. Τι εξετάζουμε? Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Αναλόγως λοιπόν με τη διαταραχή, εξετάζουμε διαφορετικές λειτουργίες. Δίνουμε μάλλον μεγαλύτερη έμφαση. Παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε έναν ασθενή με Parkinson, το PANDA test που βλέπετε κάπου εκεί στα bullet points είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί στη Γερμανία για αυτόν τον λόγο. Για να μας δίνει από το σκορ του ασθενούς για το αν είναι κατάλληλος υποψήφιος ή όχι. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μετράμε τη γενικότερη λειτουργικότητα του ασθενούς και επίσης να προσέχουμε τις soft φάσεις. Σκεφτείτε ότι αν σε μια διαδικασία μας πάρει πάρα πολύ ώρα ή σε αυτό που λέγαμε πριν στο L-DOPA test, όταν ο ασθενής μας είναι σε medication on, εάν προσπαθήσουμε και μας πάρει τέλος πάντων λίγη παραπάνω ώρα να κάνουμε την εξέταση με πολλά διαλύματα και τέλος πάντων πάνε όλα όπως πρέπει, σκεφτείτε εκεί ότι υπάρχει περίπτωση να πέσουν λοιπόν τα επίπεδα της λεβοντόπας στο αίμα του ασθενούς και πλέον ο ασθενής μας να μην είναι σε on, να είναι σε off, που αυτό δεν είναι αντικειμενικό της γνωστικής του έτσι, απόδοσης. Λοιπόν, σας αναφέρω μια σειρά από λειτουργίες που πρέπει να εξετάζουμε. Μνήμη, αντίληψη, λογική, οπτικοχωρικές ικανότητες, εκτελεστικές ικανότητες. Συγκεκριμένα μας το δίνουν έτσι, στο κομμάτι του DSM όλες αυτές οι λειτουργίες που πρέπει να αξιολογούνται. Πολύ σημαντικές είναι οι επιτελικές λειτουργίες. Έχει βρεθεί ότι όταν οι επιτελικές λειτουργίες είναι φτωχές κατά την προεγχειρητική αξιολόγηση, ίσως τα αποτελέσματα δεν θα είναι τόσο καλά μετά. Δηλαδή να έχουμε μείωση των διαταραχών, μείωση των λειτουργιών αυτών. Και φυσικά βλέπετε, εξετάζουμε τα πάντα οπτικοχωρικά, έχει να κάνει με την αναστολή, έχει να κάνει με την λήψη αποφάσεων, όλα τα είδη της προσοχής και της μνήμης. Η διεγχειρητική αξιολόγηση, η συμμετοχή δηλαδή του νευροψυχολόγου μέσα στο χειρουργείο, καταλαβαίνετε ότι προϋποθέτει ο ασθενής μας να είναι ξύπνιος. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει περίπτωση σε διαταραχές να πρέπει ο ασθενής μας να κοιμάται από την αρχή. Δηλαδή σε πολύ σοβαρές δυστονίες δεν μπορούμε να έχουμε τον ασθενή awake που λέμε. Γιατί είναι σημαντική, γιατί κάποιες φορές κρίνεται σημαντική η παρουσία του νευροψυχολόγου μέσα στο χειρουργείο? Ο ασθενής μας είναι ξύπνιος, όλες οι λειτουργίες του είναι έτσι. Είναι alert, άρα μπορούμε να δούμε και μπορούμε εκείνη την ώρα να αξιολογήσουμε όταν κάτι πάει καλά, όταν κάτι πάει στραβά και να χρησιμοποιήσουμε το πλεονέκτημα της αναστρεψιμότητας, να μετακινηθεί, να αλλάξουμε τη θέση τέλος πάντων του ηλεκτροδίου του, που θα μας δώσει τη συχνότητα και να το ξανατοποθετήσουμε. Είναι ένα πολύ ωραίο paper του 2019, κάνει ένα πολύ ωραίο summary όλων των διαταραχών και των στόχων που έχουν προταθεί στα χρόνια, είναι του Troster το 2019. Θα δείτε ότι έχουμε πολλές διαταραχές εδώ, Parkinson, δυστονίες, την όσο του Huntington, μια πολύ δύσκολη διαταραχή. Θέλω να δείτε λίγο στο Alzheimer, το οποίο θα μείνω λίγο στο τέλος, έτσι, για 2-3 δεδομένα καινούργια να σας πω. Ακόμα οι διαδικασίες είναι ερευνητικές. Τα αποτελέσματα που έχουμε είναι ερευνητικά, δεν έχει πάρει ακόμα το approval για να αρχίσει τέλος πάντων να συμβαίνει πρακτικά.
Και πάω στη μεταχειρητική αξιολόγηση γρήγορα. Ο ασθενής μας συνήθως 6 με 12 μήνες μετά την επέμβασή του έρχεται σε εμάς για να τον αξιολογήσουμε, να δούμε πάλι τις γνωστικές του λειτουργίες. Συνήθως χρησιμοποιούμε την ίδια λίστα, την ίδια συστοιχεία των τεστ που χρησιμοποιούμε πριν, χρησιμοποιούμε και μετά. Και συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί βλέπουμε side effects, βλέπουμε οποιασδήποτε επιπτώσεις, βλέπουμε τι μπορεί να μην αρχίσει να πηγαίνει καλά. Οπότε μπορούμε να σχεδιάσουμε στρατηγικές αποκατάστασης και να βοηθήσουμε τον ασθενή. Είναι πολύ σημαντικό. Τι περιμένουμε συνήθως. Στο Parkinson περιμένουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, γνωρίζουμε από όλες τις έρευνες και από εμπειρία από τους ασθενείς ότι συνήθως αυτό που περιμένουμε είναι μια ήπια έκπτωση στη λεκτική και φωνημική ευχέρεια του ασθενούς. Εντάξει, το περιμένουμε αυτό. Είναι πολύ ήπιο και αλλάζει έτσι, επίπεδα. Επίσης, η ταχύτητα επεξεργασίας μπορεί να επηρεαστεί κάποιες φορές. Σίγουρα δεν έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο να περιμένουμε κάθε φορά πολύ έντονο. Θέλω να δείτε όμως κάτι που αφορά εμάς τους ψυχολόγους, που είναι αυτό που ονομάζεται burden of normality. Είναι ένα σύνδρομο που συχνά βλέπουμε στους ασθενείς μας να το εμφανίζουν όταν περνάνε πάρα πολύ απότομα από το ένα state στο άλλο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε έναν ασθενή ο οποίος δεν έχει ποιότητα ζωής. Μετά την επέμβαση, αν όλα πάνε καλά και όπως πρέπει, ο ασθενής αλλάζει state. Δηλαδή, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος νιώθει αρκετά καλά. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το process, έναν ασθενή που έχει μάθει για πάρα πολύ καιρό χρόνια να ζει σαν άρρωστος και να μην αυτοεξυπηρετείται εύκολα, να είναι δηλαδή εξαρτημένος από άλλους ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα confusion, παίρνει λίγο χρόνο να κάνουν adapt. Και εννοείται ότι σε κάποιους ασθενείς μας παρατηρούμε κάποια παροδικά επεισόδια κατάθλιψης, καταλαβαίνετε ότι μειώνεται η λεβοντόπα. Οι ασθενείς δεν σταματούν τη φαρμακευτική τους αγωγή, αλλά μειώνεται πάρα πολύ στο ποσοστό. Επίσης, θέλω να σας πω και να κλείνω σιγά-σιγά ότι έχουμε συγκεκριμένους παράγοντες όμως οι οποίοι μπορεί να αποτελούν risk factors για να έχουμε αλλαγές μεταγχειρητικά και αυτό μπορεί να είναι οι διαφορετικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές ομάδες. Μπορεί να έχει να κάνει με το πού κάνουμε τη στόχευση. Στοχεύουμε δηλαδή στην ίδια περιοχή bilateral ή μόνο σε ένα σημείο της συγκεκριμένης περιοχής, σε ένα ημισφαίριο. Επίσης, έχει να κάνει με την φτωχή απόδοση του ασθενούς προεγχειρητικά, που θα έπρεπε να σκεφτούμε βέβαια αυτόν τον άνθρωπο που θα τον κρίναμε ως κατάλληλο υποψήφιο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό η μεταγχειρητική αξιολόγηση σαν follow-up. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά αν εξετάσω τον ασθενή 6 ή 12 μήνες μετά την επέμβαση και πολύ μεγάλη διαφορά αν εξετάσω 3 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι το progress που συμβαίνει είναι συγκεκριμένο γιατί η διαταραχή προχωράει. Αυτό που κάνει το DBS είναι η συμπτωματική θεραπεία. Στα συμπτώματα με κάποιο τρόπο τα ανακουφίζει, όμως το progress, η πρόοδος της συνεχίζει. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα δεις 3 χρόνια μετά θα συνάδει και με την πρόοδο της ίδιας της διαταραχής. Και βέβαια, λέγοντας τελευταίο ότι το κομμάτι της ήπιας γνωστικής διαταραχής δεν έχει συνδεθεί με προβλήματα μετά την επέμβαση του DBS. Άρα θεωρείται από τους ερευνητές safe να κρίνουμε ως κατάλληλο υποψήφιο έναν ασθενή που πάσχει από ήπια γνωστική διαταραχή. Και θα κλείσω με τα νέα δεδομένα στο Alzheimer, λέγοντάς σας ότι ήδη στο Alzheimer δοκιμάζουν οι ερευνητές από το 1984. Έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αλλά όχι αρκετά καλά και με έτσι λίγες παρενέργειες για να πούμε ότι είναι safe να ξεκινήσουν official ή να πάρουν το approval και να ξεκινούμε να χειρουργούμε ασθενείς με Alzheimer. Αυτό που έχουμε βρει, που έτσι είναι συνεπές σε διάφορες έρευνες, είναι ότι οι ασθενείς συνήθως πάνω από 65 ετών δεν φαίνεται να σχετίζονται με πολύ καλά effects. Δηλαδή, συγκεκριμένα οι ερευνητές, η ομάδα του Λοζάνο το 2016, πολύ γνωστή ομάδα που δουλεύει πάνω στο DBS χρόνια, είδε ότι οι ασθενείς πάνω από 65 ετών φαίνεται ότι έχουν αρκετά side effects. Επίσης, να σας πω ότι δύο είναι οι περιοχές στόχοι πολύ σημαντικές μέχρι τώρα που θεωρούνται έτσι πιο κατάλληλες, καλύτερες για την αποτελεσματικότητα, είναι η ψαλίδα, η φόρνιξ και ο βασικός πυρήνας του Μέινερτ. Αυτές οι δύο έχουν σχετιστεί με πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια, είμαστε ακόμα ερευνητικά, έχει side effects, οπότε θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Γενικά, θα πρέπει να πω ότι είναι μια ασφαλής επέμβαση, έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση των ασθενών και το κλειδί εδώ είναι η αναγνώριση της καταλληλότητας του ασθενούς, γιατί πάντα για μας το όφελος εδώ είναι να έχει όφελος ο ασθενής, να έχει καλά αποτελέσματα, να αλλάξει ποιότητα της ζωής του. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη μεθοδικότητα η όλη διαδικασία, όλη αυτή που σας είπα μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.